Κάνε υπομονή. Υπομονή, κύριε Λουκά. Υπομονή. Κι αν δεν είναι αθάνατος. Νωρίς επόθαν ο μπάρμπα μου κουφόθανας. Όχι και νωρίς, μωρέ Λουκά. 150 χρονών ήταν. Όχι και 150. 97. Δεν είναι αυγό, μόνο το καμε η όρθα. Συγγνώμη που θα σε ρωτήξω, μπρε Λουκά. Ο μπάρμπα σου ο κουφόθανάσης ήταν άκληρος. Κι είχε μεγάλη περιουσία. Σάφηκε πράγμα. Κι αμέ. Ο Θεός να του συγχωρέσει. Ο Θεός να ζει στα κόκαρά του. Ποιος τη χάρη σου, κύριε Λουκά. Θα σ' άφησε κανένα διαμέρισμα. Κάτι της πιο πολύτιμο. Ένα κοριό. Είδα πράγμα. Κοριό. Άσε με να γελάσω με την ησυχία μου, μωρέ. Σε καλό σου άντρα μου, θα σκάψεις. Πες μου και εμένα, για να γελάς. Λένε πως ο Μπουνταλάς θωρεί δε θωρεί γέλα. Μα εσύ Μπουνταλάς δεν είσαι. Φρυδερίκη, λάγε και μουρμού που θα με πεις και Μπουνταλά. Άσε με, μωρέ. Άσε με να χαρώ τούτο να το γέλιο. Δεν γελώ τακτικά. Πού θα πάει τούτηνα η δουλειά. Όπου να είναι βραδιάζει και εσύ θα γελάς ακόμη. Βάζεις στοίχημα πως άμα σου πω το λόγο που γελώ θα αρχίξεις και εσύ να γελάς χωρίς σταματημό. Εάντε πες μου τονε, περιέργεια έχω να τον ακούσω. Ο μπάρμπας του Λουκά, ο γέρο κουφοθανάσης, επόθανε και κατές ίντα τάφηκενε κληρονομιά. Α δε μου πεις πως να κατέω. Τάφηκενε ένα κοριό. Ίντα πράμα κοριό. Να γελάς. Και πες μου τι κληρονόμησε ο κύριος Λουκάς από το θείο του τον Κουφοθανάση. Δεν μπορώ να σταματήσω να γελώ. Δεν μπορώ. Μαρουλού, βάλε στοίχημα πως άμα ακούσεις το είδος της κληρονομιάς θα γελάσεις και του λόγου σου με την ψυχή σου. Ανυπομονώ να γελάσω. Ακούω.
Ο Κουφοθανάσης άφησε κληρονομιά στο Λουκά. Ένα κοριό. Είδα πράμα. Κοριό. Ναι, όπως τ' άκουσες. Κοριό. Γέλα, γέλα, μαρουλού κι εσύ. Αφού κακορίζηκα. Αντί να γελάσει, η μαρουλού έμεινε κάγκελο. Δεν πειράζει. Θα συνεχίσω να γελώ μοναχή μου. Όφου κακορίζηκα η τάμπα. Από τα πολλά χέλια εκατουρίζηκα. Τούτο σας ο κορζός Μανουλιού δεν είναι κανονικός κορζός. Δεν σε καταλαβαίνω, φίλε Λουκά. Δεν σε καταλαβαίνω. Θα με καταλάβεις. Δεν είναι κορζός, κορζός. Είναι κορζός μηχάνημα. Κορζός μηχάνημα. Τι τα κάνει τούτο να το μηχάνημα. Τι τα δεν κάνει. Πολλά άπλυτα βγάνει στη φόρα. Άπλυτα στη φόρα. Εξήγα μου. Εξήγα μου να καταλάβω. Άμα θες να παρακολουθήσεις κι αν ένα, ο κορζός μηχάνημα είναι πρόθυμος να σε βοηθήσει. Ήταν από μπρελουκά. Εχάθηκε ο κόσμος να σ' αφήσει ο συγχωρεμένος ο μπάρμπα σου, ο Κουφοθανάσης, κάτι της πιο χρήσιμο. Τον κορζό ήβρανε να σ' αφήσει. Κι όμως, τούτο σας ο κορζός, κάποια στιγμή μπορεί να με κάνει πλούσιο. Έτσι θα γράφει τη διαθήκη του ο μπάρμπας μου. Πλούσιο. Θα σε κάνει ο κορζός πλούσιο. Λουκά, μη συνεχίζεις. Μη συνεχίζεις, γιατί πάλι θα με πιάσουνε τα γέλια. Μανολιό, γέρα όσο θες. Η ζωή μου κάποια στιγμή θα αλλάξει και τι αθάνε. Το ξανάπες. Και τι αθάνε ο κοριός. Λουκά, λάγε. Λάγε να συναντήσεις τον κοριό σου και μουρμού. Γιαγιά, σταμάτα να γελάς, μην πάθει κακό η υγεία σου. Πώς να σταματήσω, πώς να σταματήσω, εγγόνα μου. Να ποθάνει ο Κουφοθανάσης και να αφήσεις τον ανιψό του κληρονομιά ένα κοριό. Από κοριούς η αποθήκη μας είναι γεμάτη. Μα σου εξήγησα, γιαγιά, και δεν κατάλαβες. Ο κοριός αυτός είναι διαφορετικός από τους άλλους. Είναι ένα πολύ χρήσιμο μηχάνημα, άμα κάποιος το χρησιμοποιήσει σωστά. Εγώ με γρέ γυναίκα και τούτα να δεν τα νιώθω. Δεν μπορώ να καταλάβω που θα φανεί χρήσιμος ένας κοριός. Μανολιό και Μάρις, ακουδάτε μου. Πού θα πάμε, κύριε Λουκά? Να σας αδείξω στην πράξη, είτε αξίζει ο κοριός. Στην πράξη, περιέργεια, να δω την αξία του. Σάραβε να μας αδείξει την πράξη. Ετούτο το σπίτι, ποια νου είναι? Του Νεκτάριου του Μπισμπίκη. Του Νεκτάριου του Μπισμπίκη, νέστε. Και η πρώτη κίνηση που θα κάνω, ποια είναι? Πού να κατέμενε εμείς, ποια είναι η πρώτη κίνηση? Εσύ κατές από κοριούς. Εμείς δεν έχουμε τέτοια μόρφωση. Κίνηση πρώτη. Βάλουμε τον κοριό στην πόρτα. Βάλε μάτσι τα ακουστικά να ακούσεις. Μωρό μου, ήντα σου κάνω. Πες μου, ήντα σου κάνω. Αχ, μου γαργαλάς τα φτάκι. Γαργάλα μου το, γαργάλα μου το. Ήντα ακούς, μάτσι. Γαργάλα μου το. Γαργάλα μου το. Ήντα λες, μωρέ, μάκι, στο μέλλον τα πέθαρος. Εμπουτάλιασες. Ο Μπισμπίκης
Γαργαλά τα φτάκι τη γυναίκα του. Δώμε τα ακουστικά. Να ακούσω κι εγώ. Δώμε. Απόψε θέλω να γίνομαι πολύτεκνη. Σαν καλός πορέας θέλω να σπείρω το τέταρτο μωρό. Να το σπείρεις αγρίμη μου. Να πάρουμε και το επίδαμα πολυτεκνίας. Γαργάλα μου τα αυτή. Γαργάλα μου το. Γαργάλα μου το. Ή το κάνετε αυτά μωρέ βρώμη. Φλόπ κακομύρτες. Όποιος μπήκες μας επέρνει χαμπάρι. Όπου τα κομμάτια μου! Όφου! Βαριά χέρα είχε ναι και να τάσω μπισμπίκης. Αφού το κεφαρό μου! Αχ, κομή βοήθεια από τις χτύπους! Λουκά, σου δίνω συγχαρητήρια για τον κοριό σου. Μεγάλη χρησιμότητα έχει. Αναμάζωξε τον. Αναμάζωξε τον κελάγι, για θα τον πιάσω να στον χτυπώ στην κεφαλή. Δε φταίει ο κοριός Μάνολιο. Εμείς κάναμε κατσίχρης. Είπα, Λουκά, λάγε. Λάγε και μουρμού, όπου τα κομμάτια μου. Καλέ μου θεία, πόσα χρόνια έχω να σε δω. Ακριβώς 15 καλή μου ανιψιά. Όλα αυτά τα χρόνια ήμουνα πίσω από τα σίδερα της φυλακής. Πολύ λείπαμε θεία μου. Έχασες τα καλύτερα σου χρόνια για μια ανοσία της στιγμής. Αυτά που γίνανε τότε στα Τρίκαλα δεν θέλω να τα θυμάμαι. Ο Μπάρμπας σου ο Καραμήτρος πλήρωσε πολύ ακριβά. Έχεις δίκιο θεία Καραμήτρο. Μη θυμόμαστε τα δυσάρεστα. Κάθε φορά που σε βλέπω είναι σαν να βλέπω τη συγχωρεμένη τη μάνα σου. Μια αδερφή την είχα. Μα ο Θεός δεν τις έγραψε πολλά χρόνια. Η μητέρα μας άφησε χρόνους. Ο πατέρας στα καράβια. Μείνε κοντά μου για λίγο καιρό, θεία Καραμήτρο. Μ' έχει φάει μοναξιά. Θα μείνω, ανιψούδα μου. Θα μείνω. Έχω και μια δουλειά να φέρω σε πέρα. Τι σώρη δουλειά. Θα μάθεις. Θα μάθεις όταν έρθει η ώρα. Γιαγιά, ένας θείος Τσιλίζας. Θείος Τσιλίζας, έχεις μάθει το όνομά του. Καραμήτρο τον Ελένα. Καραμήτρο, όφου, αυτός είναι κακούργος, είναι φωνιάς. Φωνιάς, ποιον σκότωσε, ναι. Τη γυναίκα του, πριν 15 χρόνια στα Τρίκαλα. Τη γυναίκα του, ό τον άχρηστο, και για ποιο λόγο. Του πάνε πως τον εκερατώνει. Δεν τ' άντεξενε ο εγωισμός του και το κακό δεν άργησενε να γεννεί. Ισόβια έπρεπε να σαπίζει στη φυλακή και όχι να κυκλοφορεί ελεύθερο στην κοινωνία. Η μάνα Τσιλίζας κι αυτός ήτανε αδέρφια. Η συγχωρεμένη είχενε παντρευτεί έμπαε στην Κρήτη. Καλά που μου τα πες, γιαγιά. Άμα τον εφορώ στο δρόμο να γυρίζω όλου τη μούρη μου και να γίνομαι καπνός. Ναι, κοπελιά μου, καπνός. Όφου, όφου, όφου. Συγγνώμη που σας το λέω, αλλά και οι δυο είστε τροζοί. Όφου. Ο πατέρας σου Μαρουλού με παρέσυρε και πίστεψε τον Λουκά. Ήταν να πει μωρέ σε παρέσυρα. Ανήλικος είσαι. Και έτσι δυο μας έφανε η περιέργεια με τον κοριό και... Τελικά εφάγαμε το ξύλο από τον νεκτάρι τον μπισμπίκι. Θα δω τελικά πως ο κοριός είναι πιο έξυπνος από εσάς. Όφου με πονούνε δυο πλευρά. Σπασμένα θα μου τάζει ο κερατάς. Όφου, εμένα με πονεί η μύτη μου. Όφου και το δεξί μου αυτή. Όφου. Να πάτε στο νοσοκομείο να κάνετε καμιά ακτινογραφία. Καλά το λέει ο λόγος. Λαγός τη φτέρη έτριβε. Κακό τσικεφαλής του. Ήταν λαγός μέλλοντα πεθερέ. Αυτός ήταν κοριός. Λάγε μέλλοντα γαμπρέ μου. Να κάμεις ακτινογραφία στη μύτη και στα αυτή σου και μουρμού. Λάγε και εσύ μαζί μου να κάμεις ακτινογραφία στα πλευρά σου και μουρμού. Όφου, όφου, όφου.
Λούκα, έλα να βάλουμε τον κοριό σε καμιά πόρτα, να σπάσουμε λίγη πλάκα. Μάτσι, εγώ δεν σου κλουχώ, για θα φάμε πάλι ξύρο. Εσύ κάτσε σε απόσταση, εγώ θα χειριστώ τον κοριό. Ακούς πράγμα. Πράγμα, οι σπιτονικοκύριδες λείπουν. Πάμε στην άλλη. Ήρθε η ώρα, Λίζα, να σου μιλήσω για τη μεγάλη μπίζνα που ετοιμάζω. Σου έχω απεριόριστη εμπιστοσύνη. Σ' ακούω, θεία Καραμήτρο. Είμαι γεμάτη αυτιά και περιέργεια. Ετοιμάζω μια μεγάλη ληστεία στο δημόσιο ταμείο. Όπα, έβγαλα λαγό. Ληστεία στο δημόσιο ταμείο. Έλα να ακούσεις, κύριε Λουκά. Ληστεία! Θεέ μου φύλαε! Για να σε φυλάει ο Θεός ανιψιά, πρέπει να κουνάς κι εσύ και τα χέρια σου και τα πόδια σου. Θεέ Καραμήτρο, δεν έπρεπε καθόλου να μου μιλήσεις για τα σχέδιά σου. Δεν θέλω να τα ξέρω. Πρέπει να τα ξέρεις, γιατί ελπίζω στη βοήθειά σου. Όχι, Θεέ Καραμήτρο, όχι. Σε παρανομίες δεν ανακατώνομαι. Τα 15 χρόνια ανιψιά της φυλακής με μάθανε να μην κρατώ σταυρό στο χέρι. Με μάθανε να παίρνω με τη βία αυτό που θέλω, γιατί κανείς δεν θα μου που χαρίσει. Δηλαδή, αντί να βγεις από τη φυλακή καλύτερος, βγήκες... Ανιψιά, σου αγαπώ και σε εκτιμώ, μα δεν θα αφήσω κανένα να εμποδίσει τα σχέδιά μου. Τέρμα. Καταλάβετε, ετοιμάζει ληστεία στο δημόσιο ταμείο. Ω, τον κερατά τον Καραμήτρο. Και δά που το μάθαμε, ήντα πρέπει να κάνουμε. Να πάμε εντελόγω στην αστυνομία. Ναι, στην αστυνομία. Εμείς είμαστε νομοταγείς πολίτες. Γυναικείε πληθυσμέ, περίμενε. Για να χειριστούμε το θέμα σωστά, πρέπει να διώξουμε από πάνω μας τον πανικό. Σωστά, μέλλοντα πεθερέ. Ο πανικός είναι κακός σύμβουλος. Λοιπόν, τούτο να το μαντάτο το κατέει ο Κοριός, ο Λουκάς και εμείς. Και αν είσαι άλλος δεν πρέπει να το μάθει μέχρι να αποφασίσουμε τις επόμενες κινήσεις μας. Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Ακούς, Φρεντερίτσι, μην ανοίξεις το στόμα σου που θες, εκάηκες. Γιάντα, απευθύνεσαι σε μένα και με προσβάλλεις. Πάντα ήμουνε τάφος και θα συνεχίσω να είμαι τάφος. Τάφος, ναι. Αλλά χωρίς τα φόπλακα. Λάγε, Φρυδερίκη, λάγε και μουρμού. Μα ίνταλες, Φρυδερίκη, ετοιμάζει ληστεία στο δημόσιο ταμείο ο Καραμήτρος. Ναι, κυρία Καμπουρομανόλενα, ναι. Είστε απόλυτα σίγουροι, κυρία Φρυδερίκη? Όσο σίγουρος είναι και ο Κοριός του Λουκά που τ' άκουσε, ναι. Και ο άντρας σου ο Μανολιός, ίντα λέει, ίντα σκέφτεται. Προς το παρόν, πράμα, του είχε έρθει κι αυτούνου ξαφνικό. Τώρα σιγουρεύτηκα. Η φυλακή κάνει τους ανθρώπους χειρότερους και όχι καλύτερους. Θεέ Καραμήτρο, όχι, όχι, όχι! Ουελιψιά, ναι, ναι, ναι! Όχι, όχι, όχι! Ναι, ναι, ναι! Ουελιψιά! Θα κρύψεις τα χρήματα λίγες μέρες σπίτι σου μέχρι να καταλαγιάσει η τριχημία. Δεν τα κρύβω. Δεν γίνομαι συνένοχος σε ένα τέτοιο έγκλημα. Μπορεί να είσαι κόρη της αδερφής μου, μα δεν θα διστάσω να σε σκοτώσω. Να με σκοτώσεις? Τόσο αδίσταχτος λοιπόν έχεις γίνει. Αυτό με έμαθε η φυλακή. Όποιος μπαίνει εμπόδιο στον δρόμο μου, σβήνει από τα μητρώα του ληξιαρχείου. Σας μεταδίδουμε ένα έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Εχθές το βράδυ στην πόλη μας έγινε μια ληστεία ιδιαίτερης αγριότητας. Αφαίρεσαν από το δημόσιο ταμείο 500.000 ευρώ. Πυροβόλησαν τον νυχτοκύριο.
οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ευτυχώς εκτός κινδύνου. Μανολιό, να πας στην αστυνομία. Να πας στην αστυνομία και να καταθέσεις ό,τι κατές. Καλά το λες, Φρεντερίκη. Η συνείδησή μου δεν μου επιτρέπει να μείνω με σταυρωμένα τα χέρια. Γλακώ! Μανολιό, πού να κάθεις? Δεν άκουσες τα χαμπάρια του Καραμήτρο. Τ' άκουσα, πώς δεν τ' άκουσα. Κουφός είμαι. Άντε, ακλούθια μου. Να πάμε στην αστυνομία και να καταθέσαμε ό,τι κατέμενε. Καλά το λες. Μη βρούμε τη ξανά πελά. Τι άντε, σ' άλλο, παιδρά. Γιαγιά, αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Όποιος φοβάται, κακάζει. Στη βράση κολλά το σίδερο. Και θα πας να εκβιάσεις τον Καραμήτρο. Θα σου κάνει κακό. Δεν θα τολμήσει. Μεταξύ κατεργαραίων θα υπάρξει ειλικρίνεια. Σε παρακαλώ, γιαγιά, ξανασκέψου το. Δεν θέλω να σε χάσω. Μην ανησυχείς, εγγόνα μου. Μην ανησυχείς. Και να θυμάσαι, ό,τι κάνω για σένα το κάνω. Δεν θέλω να ζήσεις στην ανέχεια και στη φτώχεια. Ανιψιά, θα σε σκοτώσω. Τα ξέρασες σε αυτή τη βρωμόγρια. Δεν μίλησα πουθενά, ενώ θα έπρεπε να είχα πάει στην ασφάλεια. Τότε, πώς το έμαθε αυτό το χούφτελο. Καραμήτρο, άσε ήσυχη την άνιψά σου. Δε φταίει ποθές. Δεν θα σου πω από που το έμαθα, μα θα σου πω πως αδέγια ήρωσε μια ώρα στο σπίτι μου, θα ειδοποιηθεί η αστυνομία. Μάλιστα, βρωμόγρια. Και πόσα θέλεις για να κρατήσεις το στόμα σου κλειστό? 500.000 ευρώ έκλεψες. Τα μισά. Ελεηνή μου χλόγρια, θα σε σκοτώσω, θα σε σκοτώσω. Μην ξεχνάς, σε μια ώρα πρέπει να είμαι πίσω στο σπίτι μου. Ανιψιά, φέρ' την κούρτα με τα λεφτά, άντε. Όχι, όχι, αποκλείεται, ανασυντιός μου, αποκλείεται. 100.000 σε φτάνουνε, γριά. Δεν σου δίνω παραπάνω. Τα μισά θέλω, Καραμήτρο, και τέλειωνε. Συχαμερή εκβιάστρια, δεν θα γλιτώσεις από τα νύχια μου. Πάρτα. Να σε καλά, Καραμήτρο, κι είναι και βαρέ, βαρέ. Αστυνομία, συλλαμβάνεστε, ψηλά τα χέρια. Αγαπητοί κύριε θεατές, σας μεταδίδουμε ένα έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Συνελήφθησαν οι ληστές του Δημοσίου Ταμείου. Επικεφαλής της πείρας, ο περιβόητος Καραμήτρος και συνεργός του η γυραιά κυρία, επωνομαζόμενη Κάμπουρο Μανόλενα. Οδηγήθησαν και οι δύο σε φυλακές υψίστης ασφαλείας. Ω, τη ρουφιάνα την Κάμπουρο Μανόλενα. Άκου, συνεργός του Καραμήτρου. Μωρέ, συνεργός δεν ήτανε. Μόνο την έφανε η λύσατζη για τσιπαράδες. Είπες πράγμα, Φρεντερίκη. Είπα, Μανολιό, λάγε, λάγε να δεις ανεγέννησε η αίγα και μουρμού. Δηλαδή, αντί να βγεις από τη φυλακή καλύτερος, βγήκες... Δηλαδή... Εντάξει, μωρέ, ναι, αυτό. Αντί να είσαι... Δηλαδή, αντί να βγεις από τη φυλακή καλύτερος, βγήκες... Ανιψιά, σ' αγαπώ και σε εκτιμώ. Μα δε θα αφήσω κανένα να μου χαλάσει τα σχέδια. Τέρμα. Άσε με, Φρεντερίκη, άσε με, μωρέ Φρεντερίκη, άσε με να γελάσω με την ησυχία μου, μωρέ. Ανένα μπορείς
κυρία μου, εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Δηλαδή, αντί να βγεις από τη φυλακή καλύτερος, βγήκες... Πάμε, ξεχάστηκα ρε το που το λέει ρε. Ωραία. Παίρνω το πόδι φορτικά για να... Όχι, όχι, έτσι, το λες φυσικά και μέσα είναι πήρε. Και περίμενα να τα πεις χειρότερο. Δηλαδή, αντί να βγεις από τη φυλακή καλύτερος, βγήκες... Αλήθεια! Σου! Εγώ δεν στέλνω. Δηλαδή, αντί να βγεις από τη φυλακή καλύτερος, βγήκες... Ανιψιά! Σου αγαπώ και σε εκτιμώ! Κι όμως τόσο σκορδιός μπαρκά πιστεύω να με κάνει πλούσιο, θέλει να μην παρακολουθεί να με κάνει πρόβλημα σπαιδείς. Κι όμως τόσο σκορδιός μπαρκά πιστεύω να με κάνει πλούσιο. Άσε με, Φρεντερίκη, άσε με! Άσε με να γελάσω με την ησυχία μου!